Πριν λίγε ώρε άνοιξαν οι κάλπε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα τη Ευρώπη, στη Γαλλία. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η άνοδο τη άκρα δεξιά στο 37%. Θα παίζει παντού ω είδηση, η ραγδαία άνοδο των συντηρητικών δυνάμεων. Η ακροδεξιά χτυπάει κόκκινο στο κοντέρ. Το άκρα δεξιά θα το βάλω σε εισαγωγικά πάνω στον τίτλο και θα αφήσω εσά να αποφασίσετε τι πιστεύετε αν η Λεπέν και η πρότασή της ο Μπαρντελά ο οποίος είναι 28 χρόνων, λίγα χρόνια μεγαλύτερος από μένα αν πιστεύετε ότι είναι ακροδεξί θα δούμε τον Μπαρντελά να γίνεται μάλλον ο επόμενος Πρωθυπουργό της Γαλλίας οι κάλπες άνοιξαν πριν από λίγες ώρες θα υπάρξουν μάλλον δύο γύρι εθνικών εκλογών στη Γαλλία ο πρώτος είναι σήμερα 36 και ο δεύτερο θα είναι σε μία εβδομάδα. Πάμε λοιπόν όμω να αναλύσουμε το τι συνέβη. Είχαμε την τεράστια σφαλιάρα που έφαγε ο Εμμανουέλ Μακρόν πριν λίγο καιρό στι ευρωεκλογέ, όπου αναγκάστηκε να προκηρύξει εθνικέ εκλογέ. Στη Γαλλία υπάρχουν τρει συνασπισμοί, τρει μεγάλε δυνάμει, αν το θέλετε έτσι. Η άκρο δεξιά, Λεπέν Μπαρντελά, το κέντρο με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ένας συνασπισμός προοδευτικών δυνάμεων ο οποίος έχει αρχηγό του το Μελανσόν δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια πιθανότητα για αυτούς να έρθουν πρώτοι μάλιστα έχουν double score από το Μακρόν έχει η Λεπέν και συν 10% περίπου θα δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στην εταιρεία Les Echos σήμερα Παρασκευή δύο μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών Έδειξε ότι το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα εθνική συσπήρωση ενδέχεται να φτάσει ως και το 37% των ψήφων. Το ΑΡΕΝ φαίνεται να ενίσχυσε τι δυνάμει του κατά δύο μονάδε σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση τη Opinion Way που δημοσιεύτηκε μια εβδομάδα, ενώ η κεντρώα συμμαχία του Μακρόν μαζί φαίνεται να κερδίζει ποσοστό 20% των ψήφων μειωμένο κατά δύο μονάδε. Η αριστερή συμμαχία του νέου λαϊκού μετώπου εκτιμάται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ότι κυμαίνεται στο 28%. Οπότε τι έχουμε, ακροδεξία 37% αριστερά προοδευτικές δυνάμεις στο 28% και περίπου 20% θα πάρει το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Θα το μάθουμε σε λίγο Όμω. έτσι, σε λίγες ώρες, σήμερα το βράδυ, αύριο σε επόμενο βίντεο που θα αναλύσουμε περαιτέρω το τι συμβαίνει. Ουσιαστικά η Γαλλία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί, Γιατί έχει οικονομικό πρόβλημα, μεταναστευτικό πρόβλημα και είχε και τον Μακρόν ο οποίος είπε ότι αν με ψηφίσετε θα στείλω Γάλλους στρατιώτες να πεθάνουν στις στέπες στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας πράγμα το οποίο πιστεύω ότι του έδιωξε πάρα πολλούς ψηφοφόρους οι οποίοι κατευθύνονται πλέον προς τα συντηρητικά διότι πιστεύουν ότι η Λεπέν και ο Μπαρντελά είναι λογικοί άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, είδαμε τον συνασπισμό όλων των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίοι τι από τον κυβερνάει ε, η ακροδεξιά και ο Μακρόν, α κάνουμε μία συμμαχία για να ενωθούμε όλοι μα, όπω βλέπουμε ότι και στη χώρα μα, Πασό, Ξύριζα και τα σχετικά, θέλουν να ενωθούν. Ωστόσο, ούτε αυτοί μπορούν να καταλάβουν τα προβλήματα του απλού Γάλλου πολίτη. Ο Μακρόν δεν εκφράζει τον εργάτη, δεν εκφράζει τον απλό πολίτη τη Γαλλία. Εκφράζει την υψηλή αστική τάξη, αν το θέλετε έτσι. Δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πραγματικά. Πώ κέρδισε όμω τι προηγούμενε εκλογέ. Μα είπε, Ελάτε μαζί μου, ψηφίστε με. Τον ψηφίσαν οι προοδευτικοί για να μην έρθει η κακή ακροδεξιά. Έλα μου ντε που οι προοδευτικέ δυνάμει τον πουλήσανε στι προηγούμενε δύο εκλογέ που κέρδισε. Είπε, Ελάτε μαζί μου για να μην βγει η Λεπέν, να μην βγουν αυτοί οι ακροδεξιοί. Ναι, αλλά η ακροαριστερά, η αριστερά και οι προοδευτικέ δυνάμει ενώθηκαν και είπαν στο Μακρόν, ναι, φύγε γιατί η. Η οικονομία της Γαλλίας είναι κατεστραμμένη. Δεν υπάρχει παραγωγή. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα ανταγωνισμού με την Κίνα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν να θα πιάσουμε από την αρχή. Η Λεπέν έχει ξεκινήσει ως ένας πολιτικός που ήταν κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά του Ευρώ. Τώρα είπε ότι εγώ είμαι ευροσκεπτικιστής. Θέλω να είμαι μέσα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, αλλά πρώτα η Γαλλία, πρώτα οι Γάλλοι πολίτε. Και αυτό φαίνεται να πουλάει. Όταν 4 στου 10, περίπου φαίνεται ότι θα πάνε να την ψηφίσουν. Θα μάθουμε το αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ και αύριο θα επανέλθουμε με καινούριο βίντεο. Όταν βλέπουμε τεράστια αλλαγή μέσα στη Γαλλία, επίση το μεταναστευτικό. Στη Γαλλία η εγκληματικότητα είναι τεράστια. Εγώ είχα πάει πρόσφατα στο Παρίσι, έχει περίπου 3-4 μήνε. Δεν αισθανόμουν ότι ήμουν σε ευρωπαϊκή χώρα, ότι ήμουν σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πήγα εκεί στο Παρίσι και δεν ήταν ρε παιδιά τα πράγματα όπω θα τα, τα περίμεναν. Αρχικά δεν έβλεπα Γάλλου πολίτε. Απίστευτα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο κόσμο κάνει στροφή και λέει: Λεπέν, θέλουμε να σώσει την κατάσταση. Και νομίζω ότι όταν το κέντρο και η αριστερά δεν έχουν λύσει, ο κόσμο θα πάει στι συντηρητικέ δυνάμει για να βρει αυτέ τι λύσει. Ο Μακρόν απέτυχε, δεν μπορεί να λύσει τα, τα, προβλήματα του μέσου Γάλλου πολίτη. Καλά είπε και αυτό που είπαμε νωρίτερα ότι θα βοηθήσω την Ουκρανία. Οι, οι Γάλλοι πολίτε βλέπουν το βιωτικό του επίπεδο να πέφτει για χάρη τη Ουκρανία και ο Μακρόν το χαβά του. Θα στείλω Γάλλου πολίτε, θα στείλω Γάλλου στρατιώτε να πάνε να υπερασπιστούν την Ουκρανία. Ρώτησε του Γάλλου πολίτε αν το θέλουν αυτό το πράγμα. Έλα μου, δεν που δεν το ρώτησε. Και οι προοδευτικοί επίση δεν μπορούν να εκφράσουν τον Γάλλο. Αυτά λοιπόν. Τεράστιε εξελίξει στη Γαλλία. Αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα για να δούμε αν κάποιο θα κάνει overperform ή underperform, δηλαδή αν αυτά που βλέπουμε στι δημοσκοπήσεις βγουν εν τέλει στην κάλπη. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα στις γαλλικέ εκλογέ θα φέρει τεράστιε αλλαγέ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δει την άνοδο των συντηρητικών δυνάμεων παντού. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην είναι και αυτή υπό έτσι, να μην έχει επηρεαστεί από οποιαδήποτε συνθήκη οι συντηρητικέ δυνάμει παντού ανέβηκαν. Κάπου γίνανε κυβέρνηση, κάπου γίνανε αντιπολίτευση, κάπου γίνανε αξιωματική αντιπολίτευση. Στη Γαλλία βλέπουμε ότι θα διώξουν το Μακρόν όχι μόνο στην δεύτερη, αλλά στην τρίτη θέση. Και τέλο, πάμε να αναλύσουμε το τι πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα, όπου πιστεύω ότι περαιτέρω θα ενισχυθούν οι συντηρητικέ δυνάμει, καθώ ό,τι γίνεται στη Γαλλία, ό,τι γίνεται στην Αμερική. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και εδώ πέρα. Είδαμε στην Γερμανία το FD που ήρθε δεύτερο, είδαμε στην Ιταλία που έχει γίνει κυβέρνηση, στην Γαλλία και σε λίγο καιρό και στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική με ενδεχομένω την νίκη του Ντόναλτ Τραμπ να γίνει ξανά πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, 47ο ουσιαστικά πρόεδρο των Ηνωμένων Αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι ό,τι γίνεται στη Γαλλία οι αντίστοιχα ενισχύονται Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Ο Νατσιό, οι συντηρητικέ δυνάμει, για να μην λέω ονόματα, για να μην λέω συγκεκριμένα κόμματα, ενισχύονται όμω τα ποσοστά του. Γιατί ο κόσμο λέει ρε παιδιά, οι Γάλλοι χαζίνε που πήγαν και ψήφισαν συντηρητικά. Δηλαδή, αν σήμερα συγκρίνουμε περίπου την όλη κατάσταση, βρίσκονται σε εκείνο το χώρο. Λεπέν βρίσκεται εκεί, Λατινοπούλου, Βελόπουλο, προ τα εκεί. Ο Μακρόν βρίσκεται αρκετά κοντά στο Μητσοτάκι, μετά τη στροφή που έχει κάνει ο Μητσοτάκι στο κέντρο. Γιατί ο Μακρόν είναι κεντρό. Ο Μητσοτάκι ήταν δεξιά, κέντρο-δεξιά, πλέον είναι καθαρά κέντρο, δεν το κρύβει. Και εντάξει, το λέει. Πήρε τη Νέα Δημοκρατία από μια συντηρητική παράταξη και την έκανε κεντρώα. Και πιστεύει ότι αυτό του έδωσε το 40%, βέβαια στι προηγούμενε ευρωεκλογέ πήρε 28%. Έτσι. Θα το δούμε τώρα, άμα μπορέσει να το καταφέρει αυτό, γιατί και ο Μακρόν έτσι ξεκίνησε, αλλά τα ποσοστά του έχουν πάρει 100 βόλτα. Και αντίστοιχα η αριστερά έχει ενωθεί στη Γαλλία, οι προοδευτικέ δυνάμει έχουν ενωθεί στη Γαλλία. Ε, με τον Μελανσόν μπροστά, πολλά μικρά αριστερά κόμματα, όπω βλέπουμε και στη χώρα μα, να συμβαίνει, είμαστε μια μικρογραφή αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, να το ξέρετε, και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, αλλά και αυτό που θα συμβεί στι ΗΠΑ. Με τη διαφορά ότι στην Αμερική δεν υπάρχουν σοσιαλιστέ και κομμουνιστέ, υπάρχουν μόνο προοδευτικοί και συντηρητικοί. Πάντω, το ίδιο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη Γαλλία διαμορφώνεται και εδώ, και εγώ βλέπω μεγάλη νίκη τη εθνική εισπήρωση τη Μαρίν Λεπέν με τον Μπαρντελά, όπω είπαμε, ένα 28χρονο ιδιαίτερα δημοφιλή νέο. Απίστευτο το τι μπορεί να καταφέρει κάποιο σε τόσο μικρή ηλικία. Να βάλουμε μένα υποψήφιο μετά, όχι τάξη, παιδιά, πλάκα. Κάνω. Δεν θα με ενδιαφέρει η υποψηφιότητα, μου αρέσει η δουλειά την οποία κάνω. Ε, θέλω να κάνω περισσότερα πράγματα στη ζωή μου. Μου αρέσει να ενημερώνω, μου αρέσει να σχολιάζω, αλλά ο, η πολιτική είναι για κάποιου ανθρώπου που έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Εγώ θέλω να ενημερώσω, θέλω να μιλήσω, θέλω να συζητήσω, θέλω να προβληματίσω. Σα έδωσα το τι συμβαίνει στη Γαλλία. 37% η ακροδεξιά, και γράψτε μου και στα σχόλια. Είναι ακροδεξιά ο Δούσκε που θέλει να εκφράσει του Γάλλου πολίτε. Είναι το 40% των Γάλλων, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο έτσι, που θα ψηφίσουν συντηρητικά κόμματα. Είναι ακροδεξιά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Μου αρέσει. Αν δεν σα άρεσε, πατήστε δεν μου αρέσει. Και αν θέλετε να είστε ενημερωμένοι για περισσότερα βίντεο τέτοιου χαρακτήρα, subscribe και το καμπανάκι να έρχονται όλε οι ειδοποίησει. Και θα επανέλθουμε με καινούριο βίντεο αύριο πρώτη του μηνό. Θα μπει ο Ιούλιο θα μπούμε καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα πανερθούμε αύριο με τα τελικά αποτελέσματα για τις γαλλικές εθνικές εκλογές. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, εύχομαι σε όλες και όλους, καλή συνέχεια.